Θα καλημερίσω σήμερα Παρασκευή σε μια μεγάλη συζήτηση το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιφερειακό σύμβουλο στη Στερεά Ελλάδα. Τι ήθελε και αυτός να πάει να μπλέξει, δεν ρώταγε, δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ρώτησα, μου είπανε όλοι το αντίθετο. Μην ανακατευθείς. Και γι' αυτό εγώ έβαλα υποψηφιότητα και εκλέχθηκα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πηγαίνουμε και κόντρα στο ρεύμα. Οι σολομοί για να επιβιώσουν πάνε κόντρα στο ρεύμα και να μπορέσουν να αναπαραχθούν. Εγώ βλέπω και παρατηρώ τη φύση ως βιολόγος που είμαι. Κύριε Σαχίνη, σας άκουσα προσεκτικά για αυτά που είπατε to the point. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα? Ότι πάμε σε μια δυστοπία, γιατί ακριβώς εγκαταλείψαμε την ουτοπία για ένα καλύτερο κόσμο. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες πια. Μιλάμε απλά για διαχείριση. Κάποιος θα κάνει καλύτερη διαχείριση. Δείτε τι γίνεται με το μεταναστευτικό. Κάποτε, εγώ θυμάμαι παιδάκι, ας πούμε, πολεμάγανε για την Νικαράγουα. Για να παραμείνει ο κόσμος εκεί. Για να μπορέσουν να αποβάλουν από πάνω τους δικτατορίες. Για να έχει ψωμί ο κόσμος και να μείνει εκεί. Να κατέχει τα παραγωγικά μέσα. Τώρα τι κάνουμε? Ως δήθεν προοδευτικοί, απλά λέμε, εντάξει, φέρτε και λίγους παραπάνω στη χώρα μας. Με συγχωρείτε, σας πιάνω αδιάβαστο. Θα τα ακούσετε. Επήγαινε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας της χώρας, ο κύριος Στυλιανίδης, χθες στην Τουρκία. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών. Συναντήθηκε με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος της Τουρκίας. Εκεί δεν το λένε έτσι, ακτοφυλακή. Και συνεννοήθηκαν, λέει, τα βρήκε όλα καλά. Από κοινού θα ελέγξουν τις ροές που από μόνες τους οι ροές αυξάνονται και έρχονται προς την Ελλάδα. Τι δεν καταλάβατε? Κολυμβήθρα του Σιλοάμ έχουμε γίνει για τους απέναντι. Και αναρωτιέμαι, η μάχη περίφημη του Εύρου, που ήταν υβριδικό σχέδιο της Τουρκίας, δεν ήταν τελικά, αφού συνεννοούμαστε μια χαρά με αυτούς? Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Θα σας το αναλύσω αν θέλετε και λίγο αργότερα. Είναι αυτό που λέμε land grabbing. Υπάρχει αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία, όχι τώρα, από το 2007-2008. Μπορείτε να το πείτε και ελληνικά, παρακαλώ, γιατί στα νόγια που σας ακούνε, το grabbing. Land grabbing, δηλαδή είναι η βίαιη, η φαρπαγή γης. Μεγάλης κλίμακας επενδύσεων σε γη. Το οποίο αυτό παίζεται παντού, Λατινική Αμερική, Αφρική, Νότια και Νοτιοανατολική Ασία κτλ. Γιατί πλέον δεν μιλάμε ότι οικόπεδα με δόσεις, ξέρετε, φως, νερό, τηλέφωνο που λέγανε παλιότερα κτλ. Δηλαδή μικροεπενδυσούλες. Εδώ μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη πολιτική αποστέρησης, απολωτήριωσης των πόρων και των μέσων παραγωγής και αναπαραγωγής, θα πω εγώ, και την ταυτόχρονη βίαιη εκτόπιση τοπικών πληθυσμών από τις αιστείες τους. Προκειμένου να το μιξάρουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θυμάστε, στην συνέντευξη του ο κύριος Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι συνύψαμε μια συμφωνία με την Τουρκία, προκειμένου 15 νησιά να μην έχουν βίζα και να έρχονται οι Τούρκοι εδώ κτλ. Ξέρετε τι θα γίνει σε αυτά τα νησιά? Σε πέντε χρόνια θα έχουν τουρκοποιηθεί. Θα έχουν αφελληνιστεί τελείως. Όπως πάνε να κάνουμε τη Μύκονο. Άρα γιατί, για ποια αποστρατητικοποίηση θα μιλάμε κτλ.? Θα έρθει τόσο ομαλά τότε. Θα έρθει τόσο ομαλά. Δηλαδή ο διαμελισμός του Αιγαίου και η συνεκμετάλλευση και όλα αυτά. Η Τουρκία βέβαια, επειδή έχει μια ενιαία πολιτική, αν δείτε η Τουρκία, η εξωτερική της πολιτική δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 50-60 χρόνια. Είναι η ίδια στα πρότυπα της μεγάλης πύλης. Αλλάζουνε, δεν αλλάζουνε πρωθυπουργοί, πρόεδροι κτλ. Είναι η ίδια. Χτυπάνε δηλαδή το καρφί με την ίδια δύναμη, στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια τρύπα πάντα. Και γι' αυτό θα δείτε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος αυτού του δύσκολου κύκλου, μάλλον θα πάει προς το Ανατολικό ημισφαίριο, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού τη ΣΥΠΑ. Εγώ βλέπω ότι για την ώρα η Τουρκία πάει σε εκείνο που είναι παράνομο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τουρκολιβικό μνημόνιο, και παράγει αποτελέσματα. Βέβαια, επί του πεδίου, ε. Ακριβώς. Μετά τον 28ο, νομίζω, μεσημβρινό κύκλο, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Η Ρόδος θα χωριστεί στη μέση. Το Καστελόριζο βγαίνει απ' έξω. Και αυτό αναγνωρίζεται από τον ΙΕ, στον οποίο ο ΙΕ δεν κάναμε τίποτα εν τω μεταξύ. Και παράλληλα, αν δείτε, αφού ήρθε στην Ελλάδα ο Ερντογάν, μίλησε με τον κύριο Μητσοτάκη κτλ. Και είμαστε μια χαρά κτλ. Τι λέει τώρα? 8 νέες φρεγάτες να φύγει. Πού θα τις χρησιμοποιήσει αυτές και για ποιο λόγο?
Είπα κύριε Λύκο στην αρχή και θέλω να πάω στο μεγάλο κάδρο, θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα, ότι υπάρχει ένας καταιγιστικός ρυθμός των από πάνω, παντού, ο οποίος βεβαίως δεν καταργεί τις αντιθέσεις, εμπεδώνει όμως ένα κυρίαρχο αφήγημα, και σε αυτό το αφήγημα οι οδηγίες πια πρέπει να είναι συμβατές με το να διαλυθούν τα κοινωνικά δικαιώματα, να διαλυθούν έννοιες όπως εθνικές κυριαρχίες, εργασιακές σχέσεις και κατακτήσεις, είδαμε στην Αγγλία τι γίνεται, αναδιάταξη του χώρου και του χρόνου με νέες ιδιαίτερες παραγωγικές ανάγκες και σχήματα αξιοποίησης, και λένε πολλοί ότι φτιάχνεται ένα δυστοπικό τοπίο που θυμίζει εικόνες και έργα επιστημονικής φαντασίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο ρευστοποίησης και επιβολής, δεν είναι λογικό οι κοινωνίες να βρίσκονται μετέωρες και να νιώθουν χωρίς νόημα ή χωρίς λόγο ύπαρξης? Μα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εποχή μας, κυρία Σαχίνη. Ότι διαλύουν οικογένειες, διαλύουν κοινωνίες, διαλύουν κυρίως ιδεολογίες, και κάποια στιγμή ο άνθρωπος κάθεται απαθής, φοβούμενος κιόλας, γιατί γίνεται το μεγαλύτερο και πιο άτιμο συνέστημα είναι ο φόβος. Σε παραλύει. Θυμηθείτε τι κάνανε στην πανδημία. Αυτό δεν υπάρχει. Θα σας πω ότι στον Ταβός συζητήσανε και συσκεφτήκανε για τη λεγόμενη πανδημία X. Άγνωστο χ δηλαδή, η οποία δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα, αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και τι μέτρα παίρνουμε? Όχι με το να ενισχύσουμε τα δημόσια συστήματα υγείας μας. Όχι. Απλά πόσο πιο πολύ θα καλωδιωθούμε. Θα ιντερνετοποιηθούμε. Αυτό είναι το στοίχημα. Ακριβώς για να κάτσει ο άνθρωπος στο σπίτι του. Και ουσιαστικά θα υπάρχει μια αόρατος αρχή. Θυμάστε αυτό με τον Παπαφλέσσα. Η αόρατος αρχή. Ο αόρατος αλγόριθμος. Ο οποίος θα αποφασίζει για τα πάντα. Και εδώ είναι και κάποιες άλλες φιλοσοφικές συζητήσεις για το κατά πόσο μας πρόχνουν προς τον πανθεϊσμό. Δηλαδή ένας αόρατος θεός, ο οποίος θα είναι ο αλγόριθμος που θα αποφασίζει για τα πάντα. Οπότε εσύ κάτσε καλά για να ζήσεις, να τη βγάλεις και αύριο. Τι να κάνεις όνειρα? Γιατί αν κάνεις όνειρα είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να αντισταθείς. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Θέλω να το πω από την εκπομπή σας. Υπήρχε ένα δημοσίευμα. Συγγνώμη, αλλά θέλω να το πω αυτό. Όπου παίρνουν εγκεφαλικά νεκρές γυναίκες, τις οποίες τις βάζουν σε ένα νοσοκομείο. Και θα σας πω ποιος το είπε αυτό. Προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις μήτρες τους. Τι είναι αυτό το ερώτημα, το διατύπωσε. Τι είναι αυτό? Ελευθεροτυπία, Epstein. 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 Εφημερίδα συντακτών. Πάει η ελευθεροτυπία. Ακριβώς. Εδώ και η ελευθεροτυπία και κάποτε. Η ελευθεροτυπία κάποτε. Αυτό θυμόμουν και χθες. Δηλαδή, η ελευθεροτυπία κάποτε δημοσίευε προκηρύξει 17 Νοέμβρη. Μόνο και μόνο στα πλαίσια του προαρισμού. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι λένε αυτοί, αν είναι τρομοκράτες κτλ. Φανταστείτε αυτό να γινόταν σήμερα. Φανταστείτε αυτό να γίνει. Και θυμάστε ότι είχαν πιάσει τότε, είχαν στείλει στη φυλακή 7 εκδότες. 6 εκδότες είχαν πάει κορυδαλό. Πείτε μου όμως, τι είναι αυτό το δημοσίευμα? Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό το διατύπωσε η νορβηγική φιλόσοφος Άννα Σμάιντορ, που είναι και καθηγήτρια, σε κείμενό της που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Θεωρητική, Ιατρική και Βιοειθική, και υιοθετήθηκε από την Ιατρική Ένωση Κολομβία. Είναι μια εντελώς δυστοπία. Δηλαδή, έχουμε νεκροζώντανες, οι οποίες παραμένουν σε αποσυρωμένους θαλάμους, η μία δίπλα στην άλλη επί 9 μήνες, καθυλωμένες σε ένα κρεβάτι, συνδεδεμένες με μηχανήματα, απομονωμένες και ανίκανες να αποφασίσουν για τον εαυτό τους ή να εκδηλώσουν οποιοδήποτε συνέστημα, και γεννούν. Άρα, μηχανές κανονικά. Μηχανές. Κανονικά, κανονικά. Μηχανές. Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στη CMC, όπως σας είπα, της Κολομβίας, και προβάλλεται η θέση καθηγήτριας του Όσλο, που στην πραγματικότητα τι κάνει? Επαναφέρει μια πρόταση που είχε πρωτοδιατυπωθεί στις αρχές του αιώνα από Ισραηλινό ερευνητή υπέρ της καθιέρωσης της αμφιλεγόμενης πρακτικής, της λεγόμενης whole body gestational donation. Δηλαδή της δωρεάς, προσέξτε, αντί να δωρίζεις, που θα υπογράφεις βέβαια πριν, κάποια όργανα, θα δωρίσεις ολόκληρο το σώμα σου. Και αυτό θα λέγεται αναπαραγωγική διαδικασία. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή. Δεν τα λέω εγώ. Ναι. Μου στέλνουν τώρα και το δημοσίευμα για αυτή τη δυστοπική ιδέα για εγκεφαλικά νεκρές παρένθετες μητέρες. Αλλά εδώ το πράγμα δεν ξεφεύγει. Σχηματοποιείται σιγά-σιγά, κύριε Λύκο. Αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς.
Ακριβώς, γι' αυτό και το αναφέρω στην εκπομπή σας. Προκειμένου να καταλάβουμε πού πάμε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή πάμε, σας το έχω πει και παλιότερα στην εκπομπή σας, σε ανθρωποφάρμες. Θα είμαστε ελεγχόμενοι. Τι τρώμε, από τι ασθενούμε, πόσο θα ζήσουμε, πού θα δουλεύουμε. Αν δουλεύουμε. Αν δουλεύουμε, εντελώς θα ξεκόσμιο κόσμος, θα μας έχουν με επιδόματα. Ξεχνάτε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει πει ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός πρέπει από τα 8 δις να έχει μειωθεί στα 2,5 δις. Πώς θα επιτευχθεί αυτό το πράγμα? Ναι, αλλά εδώ... Δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε, κύριε. Πολέμος αποκλείεται να γίνει αυτό. Κύριε Λίκο, ακούστε. Δεν είναι θέμα συνωμοσίας. Αλλά το πράγμα ξεφεύγει. Διότι αν μου λέτε εγκεφαλικά νεκρές γυναίκες που θα ακριβώς γίνονται παρένθετες μάνες. Άρα εδώ αγγίζουμε και τα όρια της ευγονικής, γιατί το αμέσως επόμενο θα είναι να επιλέξω. Ναι, άρα ο σύντροφος Κουτσούμπα στη Βουλή μάλλον δεν τα πει άσχημα. Μια χαρά τα πει. Ότι εδώ παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι εμπορίου ανθρώπινων σωμάτων, γυναικείων ανθρώπινων σωμάτων. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο? Ότι δεν βλέπω να αντιδρούν φεμινιστικές οργανώσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, στο τέλος αυτού του δυστοπικού κύκλου, ο μεγάλος χαμένος θα είναι το γυναικείο φύλο. Γιατί θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε παιδιά ή δεν ξέρω τι κτλ. Άρα θα χρειαστούμε και μία μάνα. Ποια θα είναι αυτή η μάνα, ξέρω εγώ, η X, η Z. Μάλιστα. Και που δεν θα ξέρουμε από τι. Αυτό είναι το... Μάνα η οποία δεν θα έχει σχέση με το άτομο που γεννά. Ή μπορεί να έχει, βεβαίως, ή μπορεί και να μην βεβαίως έχει όμως. Ναι. Γιατί θυμηθείτε και μια έκφραση που λέγανε παλιότερα. Η μάνα αυτή λέει είναι σκύλα. Γιατί βγήκε αυτή η έκφραση? Έχετε πάει ποτέ σε σκύλα να πάρετε τα νεογέννητά της? Θα σε σκίσει. Δηλαδή πάλευε για τα ιερά και τα όσια και την προστασία των παιδιών της. Όπως αν θέλετε και ο Καραϊσκάκης παλιότερα, θυμάστε το τραγούδι, τι έλεγε? Άμα γυρίσω θα σας γαμίσω. Ξέρετε τι σήμαινε, παρότι ήταν στήρος επειδή είχε φάει βόλη. Καλά, εντάξει, τώρα είναι unpolitical correct πια. Είναι έξω από τον πολιτικό ορθολογισμό, όπως το τραγούδι που βάλαμε στην αρχή. Κάτι τύπη, ακούστε κύριε Λυκό, κάτι τύπη σαν τον Καραϊσκάκη, όπως και το τραγούδι στην αρχή, είναι εκτός πολιτικής ορθότητας πια. Τι ψάχνετε τώρα? Δεν είναι, ναι, δεν είναι. Δεν είναι στην κανονικότητα. Μα και τότε δεν λέγανε ότι η ελληνική επανάσταση πήγαινε απέναντι στην κανονικότητα και γι' αυτό ο Κολοκοτρώνης είπε ότι δεν είναι μια ταξική επανάσταση, είναι μια εθνική επανάσταση, προκειμένου οι Αυστρο-Ούγγροι εκεί πέρα και τα λοιπά και ο Μέτερνιχ να μην αντισταθούν. Το θυμάστε τότε, αν διαβάσετε ιστορικά κείμενα, αυτό έλεγε. Να μην διαταράξουμε την κανονικότητα. Γιατί δεν θέλαν να βάλουν τους Ευρωπαίους απέναντι σε αυτή την επανάσταση. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Ο Καραϊσκάκης ήταν ήρωας. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας μάθανε από τα σχολεία. Ήταν ήρωας. Και πώς περνούσε μέσα ο ηρωισμός μέσα από αυτό? Μέσα ουσιαστικά από τη δύναμη αυτή, τη δύναμη του αντρικού φύλου. Εδώ τώρα υπάρχουν δικαιώματα. Εγώ τα δέχομαι. Υπάρχουν δικαιώματα παντού και τα δέχομαι. Τα δέχομαι απόλυτα, απόλυτα. Γιατί στον πυρήνα των σκέψεων μας, στον πυρήνα της ιδεολογίας μας είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να καταπιέζεται από κάποιον άλλο και δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις. Όμως εδώ ποιο είναι το θέμα? Ότι χρησιμοποιούν και αυτούς τους φουκαράδες προκειμένου να περάσουν μια δυστοπική κοινωνία όπου θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Να σου το πω έτσι πιο λαϊκά. Γιατί αυτό πάνε να κάνουν. Και εσύ απλά θα είσαι ένας τέχνοεπιστήμονας, καλή ώρα όπως εγώ, όπου θα βιδώνεις ένα παξιμάδι στην ίδια βίδα. Και θα κάνεις αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Παράλληλα, βέβαια, θα φουντώσουν όλη την αγορά με ναρκωτικές ουσίες. Είναι η δυστοπία του Χάξλι. Είδατε τι έγινε με τα λύματα. Γεμάτα κόκα ήταν. Μιλάει κανένας. Εδώ η Greek Mafia σκοτώνονται, δηλαδή πραγματικά στην Αθήνα οι σφαίρες πέφτουν σε χαλάζι. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Έχουμε πρόβλημα
αυτό που φέρνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά γιατί το φέρνει τώρα? Καλά, δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, με συγχωρείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης έρνει το χορό, βλέπω και τα κόμματα όλα. Έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου. Εδώ ο κόσμος πνίγεται σε χρέη, σε ακρίβεια και να μην πω τι άλλο. Αλλά όλα τα κόμματα έχουν αυτούς που είναι ναι, αυτούς που είναι όχι, αυτούς που είναι ναι μεν αλλά. Ανησυχούν όλοι. Θα κινείστε πάνε σε μια λογική εικονολάτρης και εικονοκλάστες. Και λίγο μετά με το Γενάδιο, αν θυμάστε, έπεσε το Βυζάντιο. Σε αυτή τη λογική σε πάνε. Σε πάνε σε μια οπαδοποίηση. Μένω λίγο στο... μια που αναποδίσει με πολυφωνικές μονοφωνίες στις ειδήσεις. Πολυφωνικές μονοφωνίες. Δηλαδή βγαίνει κάποιος και λέει, παιδιά, σήμερα θα πούμε αυτό. Παπ, φεύγει το non-paper. Και όλα τα κανάλια παίζουν το ίδιο. Και ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι τι είναι? Τηλεσχολιαστές. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο δημοσιογράφος να ακούσε την άποψή του. Με συγχωρείτε, κύριε Σαχίνη. Εγώ θέλω να μου δώσω την είδηση, το ρεπορτάζ. Και εγώ να κρίνω ως πολίτης. Ή λένε το άλλο. Ο ειδικός λέει το είπε. Το έχετε ακούσει, έχει ξεκινήσει από την πανδημία. Ο ειδικός. Δηλαδή ο υδραυλικός, κύριε Σαχίνη, δεν έχει άποψη. Δεν είναι πολίτης. Δεν είναι πολίτης να κρίνει. Γιατί τον υποτιμάμε τόσο πολύ? Αυτός δεν θα μιλήσει ποτέ? Άρα πάμε σε κοινωνίες ειδικών και μόνο. Γιατί προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα. Είναι ο αλγόριθμος. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα δυσδιάκριτο όριο. Αυτό τι σημαίνει? Μισό λεπτό. Θέλω να μου το διευκρινίσετε, γιατί διδάκτορας είστε σε πανεπιστήμιο. Με συγχωρείτε. Τι σημαίνει αυτό? Διαγράφουμε πλήρως τα επιτεύγματα της επιστήμης και των επιστημόνων. Και θεωρούμε ότι η επιστήμη δεν δίνει καμία απάντηση, τη βάζουμε τελείως στη γωνία και όχι, πάμε με τα φυσικά. Ναι, ναι. Η επιστήμη δεν έχει καμία σχέση, να σου το πω και έτσι. Η επιστήμη πάντα, αν θέλετε, υπήρχαν και πρωτοπόροι. Θυμηθείτε τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος ήταν απέναντι στην κανονικότητα. Όταν έλεγε και όμως η γη γυρίζει, ήταν απέναντι στην κανονικότητα. Και λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν. Τις μάγισσες τότε, αν θυμάστε, ή να σας πω και κάτι άλλο, τους Ιλουμινάτι. Πώς ξεκίνησαν οι Ιλουμινάτι? Οι Ναΐτες, οι Πότες. Από πού ξεκίνησαν? Θυμηθείτε από πού ξεκίνησαν. Αυτοί ήταν ουσιαστικά, ξέρανε πολύ καλά να χτίσουν τους μεγάλους ναούς. Δηλαδή κατήχανε την επιστήμη τότε. Όλους αυτούς τους μεγάλους καθεδρικούς ναούς. Και θυμηθείτε τι έγινε. Πώς αναπτύχθηκε το τραπεζικό σύστημα τότε που προστατεύανε προκειμένου να μεταφέρουν αυτά τα χαρτιά και άφηναν τα λεφτά τους και όλα αυτά. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει. Δηλαδή πάντα η επιστήμη ήταν πρωτοποριακή. Προκειμένου να ανοίξει καινούριους δρόμους κτλ. Εδώ όμως όλα τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε την επιστήμη. Την έχουμε αναγάγει σε τέχνο επιστήμη. Δηλαδή θέλω να μου κατασκευάσεις αυτό. Βγάλε 5 δημοσιεύσεις σε σχέση με αυτό. Δημοσιεύσέτες. Εγώ θα τις αναπαράγω μετά από τα μίντια και αυτές οι δημοσιεύσεις θα φαίνονται ως σαν να μιλάει όλη η επιστημονική κοινότητα. Γιατί θα παίζουν ακριβώς τις ίδιες. Αλλά δεν θα υπάρχει η άλλη άποψη. Εμείς όταν πήγαμε να δώσουμε το διδακτορικό μας, κύριε Σαχίνη, το λέγαμε supporting. Δηλαδή πήγαινες μέσα, έτρεμα εγώ όταν πήγα. Ειλικρινά σας μιλάω, αλλά ευχαριστώ και πάλι το Πανεπιστήμιο Κρήτη για αυτά που μου έχει δώσει. Έτρεμα. Είχα 7 καθηγητές να είναι απέναντί μου. Επί 3 ώρες και να μου λένε γιατί αυτό. Όχι, υπάρχει το αντίθετο. Και γιατί το άλλο. Όχι, υπάρχει το αντίθετο. Αυτή είναι η έννοια της επιστήμης. Της αμφισβήτησης. Εδώ δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Κύριε Λίκο, επειδή θα πάω σε αναγκαστική διακοπή, ομαδοποιώ 2 παρεμβάσεις ακροατών. Η μία πλευρά μου λέει καλά όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Λίκος, αλλά αν δεν είναι σενάρια συνωμοσίας, που δεν είναι, δεν έχουν ονοματεπώνυμο, ποιοι βγαχαράσουν αυτές τις νόρμες? Αυτό είναι η μία ομάδα. Και η άλλη ομάδα ακροατών μου λέει, η κοινωνία έχει αντισώματα? Και αν έχει, μήπως είμαστε στη φάση να εξαφανιστούν ή να τύχουν μιας ορισμένης διαχείρισης ή δεν έχει πια αντισώματα? Θέλετε να απαντήσω τώρα? Ναι, ναι, σε αυτά τώρα. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τα αντισώματα. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και καταλαβαίνουν όλο και περισσότεροι ότι κάτι γίνεται. Όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Και ψάχνουν να βρουν διαφορετικές φωνές. Ψάχνουν διαφορετικά site. Μην ξεχνάτε, κύριε Σαχίνη, ότι ακριβώς η δική σας ραδιοφωνική εκπομπή πότε άρχισε να εκτοξεύεται? Όταν εσείς αρχίσατε να περνάτε διαφορετικές απόψεις. Τι σημαίνει αυτό?
ότι ο κόσμος ψάχνεται. Βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι γίνεται. Και πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά θα λειτουργήσει ως το ελαττήριο του Χουκ. Η σταθερά κάπα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ το πιέσεις, τόσο με μεγαλύτερη δύναμη θα εκτοξευθεί. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και υπάρχουν κινήματα στην Ευρώπη που αντιδρούν. Αντιδρούν στο αυτονόητο, ότι δεν θα μου πάρει τη γη μου. Δεν θα μου πάρει το νερό μου. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Μισό λεπτό, κάντε μου τη χάρη. Ρωτούν πολλοί πού θα βρούμε το άρθρο που είπε ο κύριος Λύκος, να τους βοηθήσω λίγο. Θα κουγκλάρουν εφημερίδα συντακτών 16 Δευτέρου 23. Ναι. Βεβαίως. Δυστοπική ιδέα για εγκεφαλικά νεκρές παρένθετες μητέρες ο τίτλος, όπου το ερώτημα το διατυπώνει, όπως είπε ο κύριος Λύκος, η Νορβηγή φιλόσοφος, η κυρία Σμάιντορ, η οποία λέει τι συμβαίνει με τα σώματα εγκεφαλικά νεκρών γυναικών παραμένουν στα κρεβάτια ενός νοσοκομείου, γιατί οι μήτρες τους θα πρέπει να πάνε χαμένες. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, συνεχίστε παρακαλώ τώρα. Ποιοι, γιατί μου λένε εδώ, καλό όλο αυτό το παραμύθι, αλλά δεν έχει Λύκο. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να το δούμε από την οικονομική του διάσταση για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή όλος ο τζίρος χρεογράφων, ομολόγων, αξιογραφών κτλ. Είναι γύρω στα 2,4 τετράκης. Και αυτά είναι φούσκες. Αυτή είναι η φούσκα, να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, όταν τα χρέη, ας πούμε, όταν ο τζίρος των τραπεζών και όλων αυτών με τα ομόλογα κτλ. Είναι τριπλάσιο με τετραπλάσιο από το ΑΕΠ των χωρών, για να μπορέσει αυτό να συνεχιστεί, πρέπει συνεχώς να βγάζουμε καινούργια project. Γιατί αν γίνει ένα background, δηλαδή αν πεις εσύ, ρε φίλε, φέρε μου τα λεφτά μου πίσω, φτάνει, τα θέλω, δεν θα υπάρχουν να τους δώσουν χρήματα. Οπότε τι κάνουνε, προσπαθούνε μέσα αυτή τη διαδικασία προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, γιατί εδώ είναι σαν το ποδήλατο, άμα σταματήσεις να κάνεις πεντάλ θα πέσεις. Άρα πρέπει συνεχώς ως αδιφάγων ζώων να ανακαλύπτει καινούργια project για να τα πουλάει προκειμένου αυτό να μπορέσει να εφαρμοστεί. Δηλαδή, κλιματική κρίση. Κλιματική κρίση τι σημαίνει, κλιματική μηχανική, ξέρω εγώ. Να μην έχουμε τα αέρα του θερμοκηπίου, ο ήλιος να μην μας φέγγει τόσο πολύ. Και κλιματική κρίση σημαίνει δικτατορία, ας πούμε, του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, όταν λέω δικτατορία, ότι εσύ θα πρέπει να μην τρέχεις τόσο πολύ, να μην αναπνέεις τόσο πολύ. Να κάνουμε και πόλεις 15 λεπτών και να καταργήσουμε, ας πούμε, και τα αυτοκίνητα. Και μετά και μέσα από τα CBDCs, ας πούμε, τα ψηφιακά νομίσματα, εμείς να μπορούμε να ελέγχουμε τη συμπεριφορά σου. Καινούριο project αυτό. Καταλαβαίνετε, έξυπνη γεωργία. Πάλι, μην καλλιεργείς πολύ κτλ. Διαχείριση του νερού. Άλλο project. Όλα αυτά ψηφιακά. Προσέξτε, όλα ψηφιακά αυτά. Το έξυπνο, ίσον ψηφιακό, ίσον αλγόριθμος. Άρα, εγώ τι κάνω, δημιουργώ μια καινούργια αγορά, προκειμένου να μην καταρρεύσει τα κέρδη μου. Το ίδιο έχει γίνει και τη δεκαετία του 70, αν θυμάστε. Δηλαδή, αν δεν είχαν ανακαλυφθεί τότε οι υπολογιστές και το ίντερνετ, θα είχε καταρρεύσει. Βέβαια, τότε, αν θυμάστε, με την πετρελαϊκή κρίση κτλ., μας πήρε το 83, φύγαμε από αυτόν τον στάσιμο πληθωρισμό. Δηλαδή, πήρε 10-13 χρόνια, θυμάμαι καλά. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ποια διαφορά όμως είναι τώρα? Ότι βρισκόμαστε στο λικαριές καινούριων κόσμων. Μιλάμε για ένα πολυπολικό κόσμο. Δείτε τι έγινε με τα BRICS. Ο Πούτιν ανέλαβε πριν από κάποιες μέρες πρόεδρος των BRICS. Και μιλάνε για το χρυσό νόμισμα. Δηλαδή να επαναφέρουν αυτό που κατήργησε ο Νίξον το 1971, Bretton Woods δηλαδή, που να βασίζεται στο χρυσό, ώστε να κόψουν τις φούσκες. Αντιδρά λίγο η Κίνα, γιατί ξέρετε το μεγαλύτερο χρέος της Αμερικής είναι σε δολάρια στην Κίνα. Αντιδρά και λίγο η Ινδία, αλλά πιστεύω στο τέλος θα περάσει. Γιατί βλέπουμε ότι και η Ρωσία και η Κίνα έχουν τεράστια υπερσόρυψη χρυσού τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα θα είναι η Δύση, που πυροβολεί τα πόδια της συνεχώς. Λοιπόν. Και προσπαθεί με τέτοιου είδους ιστορίες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμόσει τον κόσμο, ώστε να είναι ανθρωποφάρμα, ακριβώς για να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα καινούργια project. Αυτός είναι ο Λύκος. Κύριε Λύκο, πριν πείτε οτιδήποτε, επειδή κάποιοι είπαν, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα βγάζουν νέα προϊόντα διαρκώς. Λοιπόν, για ακούστε εδώ. Από 1η Φεβρουαρίου αυξάνονται τα εισιτήρια της ακτοπλοείας στις γραμμές Πειραιά, Κρήτη και αντιστρόφως. Προσοχή, δεν αυξάνονται λόγω κόστους κτλ. Γιατί αυξάνονται? Μπαίνει ο περίφημος επίναυλος διοξιδίου άνθρακος,
όπως επιτάσσει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός. Στην πράξη, οι ταξιδιώτες, τα οχήματα, θα κληθούν να πληρώσουν ένα έξτρα ποσό που θα κατευθύνεται απευθείας σε έναν ευρωπαϊκό κουμπαρά, ώστε να υποστηριχτεί, λέει, η διαδικασία της πράσινης μετάβασης στα κράτη-μέλη. Υπολογίζεται ότι στα εισιτήρια θα είναι μέχρι και 2,78% επί του υφιστάμενου ναύλου. Συγγνώμη, αυτή τη μετάβαση δηλαδή εμείς θα τη χρηματοδοτήσουμε. Εννοείται. Ποιος θα τη χρηματοδοτήσει, γιατί ακριβώς πρέπει αυτές οι εταιρείες που σας είπα προηγουμένως να μπορέσουν ουσιαστικά να έχουν επιπλέον κέρδη για να κάνουν κάποιες επιπλέον επενδύσεις προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν αυτά τα κέρδη. Μ' αρέσει που οι βουλευτές της Κρήτης πάνε στη Βουλή για το μεταφορικό ισοδύναμο που κόπηκε η Κρήτη πάλι αφού πάλευε 7 μήνες να μπει. Και εδώ έχεις άλλο επίναυλο για την πράσινη μετάβαση, για την οποία όλοι ομνίουν στην πράσινη μετάβαση. Να το πούν στον κόσμο ότι την πληρώνει ο κόσμος. Δεν θα μπορούσε να σταθεί διαφορετικά η πράσινη μετάβαση. Σας έχω πει και παλιότερα στην εκπομπή σας ότι αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να επενδύσουμε μέχρι το 2030 μισό προϋπολογισμό, μισό ΑΕΠ. Πού θα τα βρούμε αυτά? Και δεν σας μιλάω για το ΑΕΠ που πρέπει να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μορφή αυτή όπως την γνωρίζουμε. Και την ίδια στιγμή, εντάξει, μιλάμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Τι λόγο παίζει? Καλά, δεν αναγνωρίζεται. Είναι κατατιθειμένο στον ΟΗΕ χωρίς αντίλογο συντεταγμένο. Ναι, αλλά μην ναι, εντάξει. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ρωτάω, εγώ αδαής, τι νόημα έχει το τουρκολιβικό μνημόνιο? Τι νόημα έχει, για ποιο λόγο γίνεται? Μήπως γίνεται για φυσικό αέριο, μήπως γίνεται για ορυκτά καύσιμα? Γιατί δεν καταγγέλει κάποιος από αυτούς όλους τους πράσινους στην Τουρκία? Γιατί? Αν αυτή τη στιγμή απαγορεύαμε τελείως τις εξορίες. Γιατί αφορά ούτως το δικό μας φυσικό αέριο η καταγγελία, κύριε Λίκο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, γιατί μιλάμε, δηλαδή ποιος δουλεύει ποιον? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μέχρι το 2050 το φυσικό αέριο θα είναι απαραίτητο ως μεταβατικό ακόμη καύσιμο. Άρα γιατί μιλάμε, από πού θα το παίρνουμε αυτό? Δείτε τι κάναμε εμείς. Είπε ο Πρωθυπουργός στον Νταβός χθες, 7 δις το 22 εισαγόμενο. Ακριβώς. Θα εξάγουμε όμως πράσινη ενέργεια εμείς. Ακριβώς. Εμείς θα εξάγουμε πράσινη ενέργεια για να σώσουμε τη Γερμανία, την ίδια στιγμή που η Γερμανία ανοίγει λίγνητα εργοστάσια και μάλιστα λιθάνθρακα. Ακόμα χειρότερα. Ή επενδύουν όλοι στην Πολωνία, η οποία είναι εκτός από το χρηματιστήριο ρήπων. Όπως και η Ουγγαρία είναι εκτός από το χρηματιστήριο ενέργειας. Και απλά, επειδή τους πιέζει, τις λένε αυτό που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να απέχεις. Τις δώσανε 10 δις λοιπόν της Ουγγαρίας για να απέχει και αυτή. Πήγε στην τουαλέτα ο Όρμπαν και εκείνη την ώρα ψηφίσανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε. Και κατά τα άλλα, ο Νότος, ο φτωχός Νότος, να πληρώνει. Όταν εμείς, δηλαδή, προσέξτε, όταν τα δύο τελευταία χρόνια έχουν 7 δις κέρδη τράπεζες, 7 δις και 3 δις στα σούπερ μάρκετ, και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Θυμηθείτε. Ποιον καταργήσανε πρώτον όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 2019? Ποιον καταργήσανε πρώτο, θυμάστε? Ποια ήταν η πρώτη τροπολογία που φέρανε? Φέραν τροπολογία για να καταργήσουν την κυρία Θάνου ως πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θυμάστε, βέβαια, αυτό έγινε και για το Άργος και τα λοιπά, για όσους γνωρίζουν, αλλά έγινε και για να μην υπάρχει έλεγχος. Είναι δυνατόν, δηλαδή, σε όλες τις χώρες υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ χονδρικής και λιανικής? Εδώ είναι αμβλή αγωνία, δηλαδή ανοίγει. Πάω λίγο. Από τη χονδρική στη λιανική, δηλαδή δεν θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν. Γιατί το κάνανε οι ιβηρικές χώρες? Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν, δηλαδή σε ό,τι αφορά. Φανταστείτε τώρα ότι σε όλη την Ευρώπη έχουν αρνητικές τιμές στο ρεύμα και εμείς ανεβαίνουμε κανονικότατα. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε υδροελεκτρικά, δεν χρησιμοποιούμε λιγνίτη και γιατί εισάγουμε πανάκριβο υγροποιημένο αέριο. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί είναι πάρα πολλά τα σχόλια των ακροατών που θα πάνε και την κουβέντα παρακάτω. Ο Θύμιος πρώτος σας άκουσε και λέει: κύριε Λίκο, εγώ είμαι κατά της μετανάστευσης, υπέρ όμως του μετανάστη, να μην παρεξηγηθεί. Όμως στην επαρχία δεν υπάρχει ούτε για δείγμα ξένος, ούτε οι Αφρικανοί που πουλάγαν οι άνθρωποι κάτι να ζήσουν. Οι οικογένειες Αλβανών, Βουλγάρων κτλ. Που έχουν αφομοιωθεί, έχουν αποχωρήσει κι αυτοί, όπως και πολλοί Έλληνες στη μετανάστευση. Δεν ξέρω τι γίνεται στα νησιά, στα hot spot, λέει ο άνθρωπος, δεν έχω ιδέα. Όμως, απ' τη μια να μιλάνε για συμβόλαια εργασίας
δούλων, ενώ υπάρχουν στα hot spot φυλακισμένοι, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το hot spot τελικά μήπως είναι απλά ένας κανονικός ζωολογικός κήπος για να συντηρηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός? Γιατί δηλαδή αυτός που είναι από τον Μπαγκλαντές στο hot spot δεν μπορεί να μαζέψει ελιές? Αν έρθει με το δουλέμπορο από τον Μπαγκλαντές, επισήμως θα είναι πιο γρήγορος στο μάζεμα? Κοιτάξτε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και διακρατικές συμφωνίες, όπου κάποιοι βγάζουν χρήματα. Πολλά χρήματα κιόλα. Το ίδιο είχε γίνει και όταν φεύγαμε εμείς μετανάστες να πάμε στη Γερμανία. Δεν γινόταν έτσι. Δεν έφευγε ο άλλος, έμπαινε στο πλοίο και πήγαινε, ας πούμε, στη Γερμανία. Υπήρχαν διακρατικές συμφωνίες και κάποιοι βγάζανε τρελά χρήματα. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Και υπό την ιδιότητά μου ως Στερεολαδίτη Περιφερειακού Συμβούλου. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή σε όλα τα χωριά, όχι μόνο στην Εύβοια, κλείνουνε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ. Κλείνουνε υποκαταστήματα παντού, τραπεζών. Σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουνε και πρωτοδικεία. Ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, εφετεία. Έχετε δίκιο, ναι. Το καταλαβαίνετε. Πώς θα μείνει ο άλλος στο χωριό του όταν πρέπει να κάνει 100-150 χιλιόμετρα? Δηλαδή, πάμε για πλήρη ερημοποίηση της υπαίθρου και ουσιαστικά αντικατάσταση του πληθυσμού. Άρα και εγκατάλειψη της γης, έτσι. Ακριβώς. Είναι αυτό που σας είπα πριν, η φαρπαγή γης. Γιατί η φαρπαγή γης δεν είναι μόνο ότι εγώ βία σου παίρνω τη γη. Δηλαδή είδατε τι έγινε στη Ρόδο. Κατακάει και η Ρόδος. Και μάλιστα το καλύτερο κομμάτι, το 1/3 νομίζω. Πώς θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα φύγουνε. Πλημμύρισε η Θεσσαλία. Τι θα κάνουν εκεί πέρα από αγροτική παραγωγή? Θα φύγουνε. Αυτό λοιπόν θα έρθουν κάποιοι άλλοι που θα το επικύσουν, όπου τότε ναι, θα έχουν υποδομές, ενώ εμείς δεν είχαμε προβλέψει, γιατί εμάς οι υποδομές μας. Το λένε κιόλας και δεν ντρέπονται. Κάνουμε υποδομές για 5 χρόνια. Λέει, δεν το είχαμε υπολογίσει για 5 χρόνια, για 10 χρόνια. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για υποδομές. Μιλάμε για υποδομές και δεν ξέρω πού ελέγχονται. Άρα αυτοί θα φύγουν από τη γη τους, θα τους πάρουν τη γη τους με το έτσι θέλω. Γιατί πολύ απλά όλες αυτές οι νέες μορφές ανάπτυξης εντός εισαγωγικών, οι νέες μορφές σε αυτό το δυστοπικό κόσμο χρειάζονται γη. Γιατί χρειάζονται οι γη, προσέξτε. Όλοι οι μεγάλοι businessman αυτών των προϊόντων, γιατί αυτοί θα πάρουν τη γη, να μην μπερδευόμαστε. 1,2 εκατομμύρια εκτάρια έχει ο Bill Gates και αγοράζει και Τουρκία κιόλα. Μάλιστα. Αυτά τα έχει στην Αμερική σε 19 διαφορετικές πολιτείες. Και αγοράζει τώρα και Τουρκία. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πολύ απλά η γη έχει μπει σε ένα παγκόσμιο χρηματιστήριο. Όπως έχουν μπει και οι χώρες σε ένα παγκόσμιο χρηματιστήριο. Θυμηθείτε τι γινόταν επί μνημονίων που κάποιοι ποντάρανε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το αν θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Και βγάζανε χρήματα. Λέει ο Ηλίας. Από τα ανταασφάλιστρα τότε. Να πάω γρήγορα στους ακροατές γιατί είναι πάρα πολύ πια. Λέει ο Ηλίας, κύριε Λύκο, είπατε ότι θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όχι, λέει. Το παιδί σίγουρα θα τη χάνει αν πρόκειται για παρένθετη μάνα. Άλλος, κύριε Λύκο, καλημέρα. Αν αντιδράσουν όπως λέτε οι φεμινιστικές οργανώσεις, θα έχουμε αντίδραση και από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Φαντάζεστε τα μέσα μετά να μην ξέρουν ποια θέση να πάρουν? Είναι λογικό λοιπόν, λέει. Δεν είναι ακριβώς εκεί το λογικό. Διότι σας λέω και πάλι, θα δείτε ότι ανάμεσα, καταρχήν θα δείτε ότι στην LGBT κοινότητα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν μιλήσει. Δεν έχουν μιλήσει. Και μάλιστα αρκετά εύποροι άνθρωποι που πραγματικά είναι αξιοσέβαστοι, δεν έχουν μιλήσει. Απλά μας έχουν βάλει σε ένα διάλογο για να δημιουργούν έναν τηλεοπτικό θόρυβο, προκειμένου εμείς να μην σκεφτόμαστε τι θα γίνει με το ρεύμα, τι γίνεται με τους Χούθη που θα έχουμε 25% τουλάχιστον αύξηση σε όλα τα διατροφικά αγαθά. Το καταλαβαίνετε, μας λένε 3,7 ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός το ξέρετε ότι είναι το άθροισμα από 11 διαφορετικά είδη. Εμένα τι με ενδιαφέρει αν πέφτει η Πόρσε ή αν πέφτουν κάποιες πολυτελείς. Πολυτελείς, όχι φρεγάτες, πολυτελή πλοία τέλος πάντων. Γιότ. Όταν ναι. Γιότ, ακριβώς γιότ, ναι, που είναι και αυτό μέσα στον πληθωρισμό, γι' αυτό είναι 3,7. Όταν τα δύο τελευταία χρόνια η αύξηση στα διατροφικά αγαθά έχει φτάσει στο 25%. Το 25%, προσέξτε. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι, ένα ενίκιο, να μείνει. Καταργήσανε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Δεν υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες πια. Πώς θα μείνει ο άλλος? Θα του δώσει επιδότηση γιατί? Θα πάει να βρει τι? Με 70 τετραγωνικά 600 ευρώ. Και πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος?
Λέει ο Αντώνης εδώ πέρα, κύριε Λύκο, καλημέρα. Όταν η μισή κοινωνία ζει με αντικαταθλιπτικά και αγχολητικά, ποιος να αντιδράσει όσα γίνονται, κύριε Λύκο, λέει. Μα αυτό είναι που σας λέω. Προτρέπω τους ακροατές σας να διαβάσουν, που έχει αποσυρθεί πια, δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, προσέξτε, Άρθρου Χάρτλι, ο θαυμαστός μας νέος κόσμος. Είναι βιβλίο του 37, τότε που ήταν και οι ευγονικές μέσα και τα λοιπά, γιατί ο αδερφός του ήταν γενετιστής στην Αμερική. Τότε το έγραψε, όπου μιλούσε για μια δυστοπική κοινωνία, όπου θα υπάρχει ένα τεράστιο κουτί, η τηλεόραση, θα κάθονται όλοι, θα αποχαυνώνονται εκεί πέρα, θα παίρνουν ένα συγκεκριμένο ναρκωτικό, δεν το θυμάμαι πώς λεγόταν αυτό, φτηνό κιόλας, που θα τους δημιουργεί μια δίθεν εφορία, και οι άλλοι θα επιλέγουν από πάνω ποιοι θα γίνουν εργάτες, πότε θα πολλαπλασιαστούν και ποιοι θα γίνουν τις ανώτερες τάξεις. Ο καπετάν. Εδώ, δηλαδή, θα σας πω κάτι άλλο. Γρήγορα, κύριε Λύκο, γιατί εδώ θα τελειώσει η εκπομπή και θα πούμε. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πρέπει να σας πω από θα κόσμο. Θα σας πω κάτι άλλο. Προσέξτε τώρα. Τι έγινε στο Ισραήλ, που και γι' αυτό υπάρχει μια εξήγηση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ουσιαστικά, είδατε τι είπε ο Νετανιάχου, θέλουν να πάρουν όλη τη λωρίδα της Δυτικής Γάζας, άρα ουσιαστικά να αφαιρήσουν την ΑΟΖΑ του Παλαιστίνιους. Γιατί εκεί υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Υπάρχει και το κύτταρο Λεβιάθαν. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως και κατά διάφορους αναλυτές, ουσιαστικά πηγαίναν να φτιάξουν μια άλλη διόρυγα. Αλλά εκεί μπήκανε στο μάτι της Κίνας, όπου στο στενό του Ορμούς δηλαδή εκεί πέρα, όπου ουσιαστικά η Κίνα αντέδρασε και μέσω των Χούθη και του Ιράν, γιατί ακριβώς έχει επενδύσει ένα 3 δολάρια εκεί πέρα, δεν μπορεί να χαλάσει αυτό μέσω της Αιγύπτου. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Όταν θα τελειώσει λοιπόν, όποτε τελειώσει, οψέποτε ας πούμε, τελειώσει αυτή η ιστορία, μήπως επειδή εμείς θα φοβούμαστε τους τρομοκράτες που θα υπάρχουν παντού, δεν είναι ένας τακτικός στρατός, ουσιαστικά τι κάνουμε, τυγκάρουμε όλες τις περιοχές με κάμερες. Δείτε τι ωραίο project είναι αυτό. Λοιπόν, ψηφιακό πάλι όπως λέγαμε. Μάλιστα. Ο καπετάν Τάσος υπενθυμίζει ότι είχε στείλει το Δεκέμβρη πράγμα του 23 τις χρεώσεις καυσαερίων σε όλα τα πλοία που θα εφαρμοστούν. Λέει λοιπόν τώρα, αν υπολογίσεις μια μέση κατανάλωση ημερήσια σε πλοία 25 τόνους, τότε ο φόρος είναι περίπου 6.500 ευρώ ανά πλοίο την ημέρα. Μιλάμε για εκατομμύρια την ημέρα, αλλά πού θα πάνε τα λεφτά και γιατί έπρεπε η ναυτιλία να φορολογηθεί για τον άνθρακα στα καύσιμα, συμβάλλει το ελάχιστο λόγω μοντέρνων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται. Επίσης, λέει να σας πω ότι η Τουρκία ήδη διαφημίζει στην ναυτιλία να πηγαίνουμε τα φορτία σε αυτούς, αφού εκείνοι δεν θα εφαρμόσουν αυτόν τον ανθρακικό νόμο. Καταλάβατε εδώ το παιχνίδι. Το βλέπετε λοιπόν πώς γίνεται το έργο. Όπως γίνεται και με την Πολωνία. Το αγαπημένο παιδί που εξελίσσεται των Αμερικανών. Παρατήσανε τους Γερμανούς πια. Το καταλαβαίνετε λοιπόν πώς γίνεται το έργο. Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά μεταξύ αυτών των ίσων υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ίσοι. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες τους. Κώστας, κύριε Λύκο, εδώ κοιτάς αυτό το σκουριασμένο θερμοσύμφωνα και είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις πάροχο, να διαλέξεις χρώμα, να κοιτάς το χρηματιστήριο, έχεις προσωπικό υπάλληλο σύμβουλο του παρόχου και πρέπει να ξέρεις και όλο το διεθνή τύπο που είναι η τιμή της μπανάνας για να πλύνεις τα πόδια σου, μην το πω αλλιώς τι να πλύνουμε, λέει. Είναι αυτή η σπαζοκεφαλιά. Μα αυτή η σπαζοκεφαλιά ουσιαστικά πού σε οδηγεί, στο να κάθεσαι σπίτι σου πάνω από έναν υπολογιστή και να ψάνεις νυχθημερών, νομίζοντας, έχεις αυτή την ψευδέστηση ότι εσύ θα είσαι ο πιο έξυπνος από τους άλλους για να βρεις το καλύτερο τιμολόγιο, όταν το χαράτσι θα πέφτει για όλους. Και παράλληλα, τι σου κάνουνε. Όταν σου πάρουν την αξιοπρέπεια, κύριε Σαχίνη, γιατί εσύ δεν θα μπορείς να βγεις έξω. Δεν θα μπορείς να κοινωνικοποιηθείς, να σου πω διαφορετικά. Γι' αυτό, αν θυμάστε κάποιοι πρωθυπουργοί παλιότερα, τι λέγανε, που ξέρανε που πάει το έργο. Δωρεάν Wi-Fi. Γιατί το Wi-Fi, όσο νούπο, θα είναι πιο πολύτιμο και από το ίδιο το ψωμί. Γιατί χωρίς το Wi-Fi δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεν θα μπορείς να βρεις γκόμενα, δεν θα μπορείς να πληρώσεις για τις υπέρογγες χρεώσεις σου, δεν θα μπορείς να ελέγξεις το ρεύμα σου, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Αντώνης. Και όλα θα γίνονται μέσω αυτού του μέσω αυτού. Που ουσιαστικά τι θα κάνουν εκεί. Θα είναι ένας διαμεσολαβητής μεταξύ εσού και της
κρατικής, αόρατου αρχής, εξουσίας. Ναι, η οποία ποτέ δεν είναι ουδέτερη σε κανένα κράτος, εκτός αν είσαι προτεστάντης και αισθάνεσαι ότι το κράτος είναι μπαμπάς και ουδέτερο. Οπότε ναι, προχωράς. Αλλά αυτή την εξουσία εσύ δεν θα τη βλέπεις. Εσύ απλά θα πηγαίνεις να ψηφίζεις με ένα κλικ, το οποίο δεν ξέρεις εκεί πέρα σε τι χακαρίσματα θα υπάρχουν και πώς θα ερμηνεύεται η ίδια δική σου ψήφος. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν θα έχεις αυτό την αυτοπροσωπία. Δηλαδή ο ίδιος να πηγαίνεις, να βλέπεις τον άλλον, να τον μυρίζεις, να τον βλέπεις, να βλέπεις τις εκφράσεις του από κοντά. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ξέρετε πόσοι παππούδες και γιαγιάδες μπαίνοντας στο εκλογικό κέντρο έχουν πει στον εκλογικό δικαστικό αντιπρόσωπο, έλα εδώ παιδί μου, βοήθησέ με, γιατί από το σπίτι μου δώσαν αυτό το ψηφοδέλτιο, αλλά εγώ θέλω κάτι άλλο. Πάει αυτό, χάνεται. Βεβαίως. Τέλος. Να σας πω ένα. Εδώ τώρα λοιπόν θέλω να πω κάτι άλλο από την εκπομπή σας. Όλοι αυτοί που κόπτονται για δημοκρατία, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δύο εβδομάδες πριν να δίνουμε ψηφοδέλτια στον κόσμο. Πείτε μου, ποιος το έχει προτείνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν σε δημοκρατίες με ελεύθερους πολίτες να δίνουμε ψηφοδέλτια δύο εβδομάδες πριν? Δεν έπρεπε να καταργηθούν, κύριε Σαχίδη? Δεν έπρεπε, πείτε μου. Θα σας πω τι λένε ακροατές. Αυτό το έσχος με κύριε τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Έχετε δίκιο, ακούστηκε, αλλά βοηθήστε με λίγο, γιατί θέλω να σας πω ότι έχετε ρίξει το mail σήμερα. Θέλω να το πω αυτό. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, αυτό με το Big Pharma είναι όπως το λέει ο κύριος Λύκος, τα έχει πει και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης στην εκπομπή σου. Για τον τρόπο που παράγει ακόμη και βιβλιογραφία κατά παραγγελία η Big Pharma και μετά περνά στη διδακτέα ύλη πανεπιστημίων και μετά. Παρακάτω, ο Λεωνίδας. Έχει δίκιο ο κύριος Λύκος. Είναι αυτά που λέει ο Αριστοτέλης. Οι πολλοί αποφασίζουν καλύτερα για το κοινό συμφέρον και αυτοί οι ειδικοί μπορούν να συμβουλεύουν το Δήμο, αλλά μην έχουν όλες τις αρμοδιότητες όπως έχουν οι κοτσαμπάσιδες σήμερα. Και μια και μπήκατε στον κόπο, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την. Πουτάνα, τη μάνα που σας γέννησε, Σαραμάγκου δηλαδή. Ναι, Σαραμάγκου παραπέμπει. Ναι, ο Νομπελίστας. Ο Γιάννης λέει ψέχνουν κάτι άλλο, αλλά αν πάνε να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, βγαίνουν τα ΜΜΕ και τους βάζουν ταμπέλα να σταματήσει πρώτα αυτό. Άλλος, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν εντοπίζει τον εχθρό, δεν πάει το μυαλό του ότι υπεύθυνο είναι το σύστημα της εκλεγμένης μοναρχίας που λέει και ο Κοντογιώργης. Επειδή θεωρώ, λέει η Έλενα, προφήτησε εισαγωγικά τον κύριο Λυκό, με την έννοια ότι όλα αυτά που λέει. Φοβάμαι ότι τελικά έρχονται. Τι να κάνουμε? Διαδηλώσεις δεν είναι αποτελεσματικές. Κανείς δεν δίνει σημασία. Οι συλλογικότητες όσο πάνε και συρρυκνώνονται. Σε συλλόγους που είμαστε λίγοι προσέρχονται γιατί δεν έχουν χρόνο. Για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν άπειρο. Όλη μέρα με το κινητό στο χέρι. Κάποιοι που μιλούν απομονώνονται. Τι να κάνουμε? Πιο κατάθλιψη λέει δεν έχει. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Σαχίνη, ότι σε αυτό για να μπορέσει να αντισταθεί. Πρέπει να επιμείνεις στην κοινωνικοποίησή σου, στην κοινωνικότητά σου, δηλαδή συλλογικότητες, σύλλογος γονέων, οτιδήποτε. Πρέπει να συμμετέχουν, πρέπει να βγουν από το σπίτι τους. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Να αρχίσουμε να ξαναμιλάμε ο ένας με τον άλλον. Να ανταλλάσσουμε ιδέες, έστω και αν διαφωνούμε. Και κυρίως να ψάχνουμε τη διαφορετικότητα. Κανένας δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε σε δωμάτια κατά τη λογική του echo chambers, ας πούμε, όπου να συναναστρεφόμαστε μόνο με ομοειδιάτες μας και όλοι οι άλλοι να είναι εχθροί. Εγώ τα έχω δει αυτά και πολιτικά, αν θέλετε, και μπορώ να σας τα εξηγήσω. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Όπου μιλάγανε όλοι μεταξύ τους, είχαν διαδικτυωθεί όλοι μεταξύ τους, αλλά κανένας δεν έβλεπε τι γίνεται έξω. Πάνε σπέτσες τώρα, μην τους μαλώνετε, πάνε σπέτσες. Λέγανε κερδάμε αδέρφια. Και μου το λέγανε αυτό την ίδια στιγμή που εγώ έβλεπα από εταιρείες δημοσκοπήσεων τι γινότανε. Μάλιστα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και αν θέλετε και για τις σπέτσες που είπατε και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι ένας νεοτερισμός, αλλά δεν νομίζω ότι διαφέρει σε κάτι. Ξέρετε τι μου αρέσει αυτή την. Καλά, ο ένας σπέτσες, ο άλλος φροντιστήρια στην Πειραιώς, καλά πάμε. Εντάξει. Καλά πάμε. Το θέμα είναι το εξής. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να τεχνοκρατικοποιηθεί η έννοια του βουλευτή. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε, τι έκανες? Είχες πάρει αυτό. Πότε το έκανες? Γιατί το έκανες? Τι έχεις κάνει μέχρι τώρα? Δηλαδή, ποιο θα φυλάτε τη φύλακη? Ας ξεκινήσουμε από τη λογοδοσία στους πολίτες που τους εκλέγουν. Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε από τη λογοδοσία που θα έπρεπε να κάνουν στους πολίτες που τους εκλέγουν σε τακτά διαστήματα. Αλλά... Λοιπόν, πάω στον αγαπημένο φίλο μου. Αυτός ο φίλος μου κάποτε δημιούργησε θέμα εδώ στην τοπική νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί νομίζαν ότι χρησιμοποιούσαμε το όνομά του για τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι υπαρκτό πρόσωπο, όπως έχω πει. Το φίλο μου τον Γκούλη.
ο οποίος είναι στο Southampton πια, έχει πάρει το ονοματιόν του από τη Θεσσαλονίκη και λέει: καλημέρα κύριε Λύκο. Όλα αυτά που συζητάμε μήπως αφορούν απλά πράγματα για τα οποία έχουμε πολλές στην τεχνογνωσία μας. Δηλαδή, αν βγουν παπούτσια που δένουν μόνα τους τα κορδόνια και κυκλοφορούν 20 χρόνια, μήπως στο τέλος, αν κάτι συμβεί σε αυτή την τεχνολογία, δεν θα μπορεί κανείς να δέσει τα κορδόνια του. Αν είμαστε και σε αυτό το σενάριο μέσα, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυστοπικές καταστάσεις, κάνοντας κάπου μια αρχή δυναμική και απρόβλεπτη? Μα εκεί θέλουν να μας πάνε. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο αλγόριθμος, ουσιαστικά μιμείται τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος είναι, να το πούμε έτσι, λίγο πιο χαοτικός. Ο αλγόριθμος είχε ξεκινήσει από μπουλιανά συστήματα, δηλαδή διαδικά. Δηλαδή έλεγε 0-1, γι' αυτό είχε βγάλει η Κοινή Δημοκρατία το 2-0. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό ήταν στα πλαίσια του αλγορίθμου, που δεν το είχαν καταλάβει πολύ, αλλά κάτι σήμαινε σε σχέση με το που ήθελε να μας πάει. Λοιπόν, τώρα λοιπόν προσπαθούν να μιμηθούν το χαοτικό σύστημα με το οποίο δουλεύει κατά την αριστοτέλεια λογική του ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Άρα τι προσπαθούν να κάνουν? Αν εγώ μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα ουσιαστικά κανονικοποιήσω το ανθρώπινο μυαλό, δηλαδή το βάζω να σκέφτεται λιγότερο ή το βάζω να σκέφτεται με κανόνες, θα μπορέσει να τον ξεπεράσει ο αλγόριθμος. Και τότε όλα θα είναι τέλεια. Λοιπόν, δεν έχω μόνο Southampton σήμερα, έχω και Birmingham. Δημήτρης λέει: καλημέρα. Πρέπει να πω ότι όσα έλεγε στο παρελθόν ο κύριος Λύκος για τη διατροφική στροφή και στα έντομα στη Δύση, τα συνθετικά κλπ, τα έπαιρνα λίγο σαν σενάρια δυστοπικής ταινίας και υπερβολές. Και όμως, σήμερα η προπαγάνδα από το Netflix μέχρι το τοπικό σούπερ μάρκετ εδώ στο Birmingham είναι πρόδειλη, περίεργο. Όλα τα παραμύθια μας βάζαν το Λύκο σε κάδρο εχθρού και εγκληματία. Έπρεπε να μεγαλώσουμε για να μάθουμε ότι είναι φιλός μας. Κύριε Σακίνη, θυμάστε πότε το πρώτο είπα αυτό? Το θυμάστε? Πρέπει να είναι 2,5 χρόνια πριν. 2,5 χρόνια, ναι. Το θυμάστε? Και τότε δεν πίστευε κανένας. Εγώ ήμουν ένας συνωμοσιολόγος. Και τώρα έρχονται αυτά. Γιατί έρχονται? Προσέξτε, αυτό έχει ένα σενάριο. Ότι θα καταναλώνεις λιγότερο νερό. Δεν θα έχεις λιπάσματα. Τα οποία λιπάσματα εγώ για να τα φτιάξω θα πρέπει να εξαρτώμαι από την κακιά Ρωσία. Επιπλέον, δεν θα εκπέμπω διοξίδιο του άνθρακα. Αυτός είναι ο παγκόσμιος μπαμπούλας. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω: στην Ισλανδία που έχει για το ηφαίστειο πόσες μέρες, μίλησε κανείς για τις ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα που εκλήθηκαν στην ατμόσφαιρα? Το μέτρησε κανείς? Λέω εγώ τώρα, ο τρελός. Και το μεταξύ ο Νίκος σε αυτό που λέτε το τρελό λέει: την ίδια ώρα που λέμε αυτά, το Κουβέιτ δανείζεται 45 δις για να επενδύσει σε νέες εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Για να καταλάβουμε, λέει, τι γίνεται. Μάλιστα. Ναι, γιατί αυτό γίνεται στον ανατολικό κόσμο. Εδώ τι έκαναν? Οι τράπεζες δεν δάνειζαν τις εταιρείες για να κάνουν εξορίξεις. Οπότε αφήναμε τα κοιτάσματα. Εν τω μεταξύ, σας το έχω πει και παλιότερα, ενώ εμείς κάναμε commodity, οι άλλοι είχαν ένα στρατηγικό στόχο. Πώς θα αντεπιτεθούν στη Δύση. Και να το που τώρα στο τέλος της ημέρας είναι από πάνω. Ναι, ακούστε τώρα μια μπηχτή για σας. Ακούστε μια μπηχτή. Έχουν και σπάνιες γης, καλά λέτε. Οι σπάνιες γης οι οποίες επίσης εκεί που εξορίσσονται, η άλλη μόλυνση. Λέμε για πράσινη τέτοια με τις σπάνιες γης. Συνήθως βρίσκονται κοντά σε ουράνιο και θόριο, ραδιενεργά στοιχεία. Μάλιστα. Εκλείεται ραδιενέργεια. Αλλά για τους άλλους. Εμείς θα χρησιμοποιούμε τα προϊόντα από τις σπάνιες γης. Οπότε ακριβώς, δεν μας νοιάζει. Γιατί μιλάμε μόνο για το operational κομμάτι. Ούτε για την εξόρυξη, ούτε για τη μεταλλουργία, πώς γίνεται, που ουσιαστικά βασίζεται πάντα σε προηγούμενο καύσιμο, δηλαδή εν προκειμένου σε φυσικό αέριο. Λοιπόν, έχετε μια μπηχτή. Αν όχι πετρέλαιο. Έχετε μια μπηχτή. Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδος, δεν είστε? Βεβαίως. Λέει ο Νίκος. Καλά τα λέει ο κύριος Λύκος. Κλείνουν η ειρηνοδικία πρωτοδικία, αλλά κύριε Λύκο λέει, στη Λαμία, την έδρα δηλαδή Στερεάς Ελλάδας, τη περιφέρεια, ο κύριος Ταϊκούρας χτίζει δικαστήρια σε παλιό στρατόπεδο. Ναι. Γιατί ο κύριος καταλαβαίνετε λοιπόν πώς λειτουργεί μια περιφέρεια. Εγώ τα έχω δει αυτά. Καταρχήν δεν έχουμε περάσει από τον θεσμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στον θεσμό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, ειδικά στη Λαμία, επειδή πάντα έχει υπουργούς κτλ., λειτουργούν με τη λογική όπως το παλιό κομμάτι του Βασίλη Παπακοσταντίνου ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Δηλαδή, ό,τι γουστάρω κάνω. Δεν υπάρχουν κανόνες. Εγώ θέλω εκεί να το κάνω.
και παράλληλα γίνονται δουλίτσες, ξέρετε, επενδύσεις και τα λοιπά από πίσω. Είπα, τόλμησα και είπα σε ένα κανάλι εκεί πέρα, στο ΣΑΡ Κεντρικής Ελλάδος, ότι γιατί ο Περιφερειάρχης δεν μπορεί να πατάξει την ακρίβεια. Γιατί δεν μπορεί να γίνει το καλάθι του στερεολαδίτη παραγωγού και ουσιαστικά να πατάξει με τους μεστάζοντες, που είναι 80% στην Ελλάδα σε σχέση με 25% που είναι σε όλες τις άλλες χώρες. Γιατί? Και μου λένε, μα αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή λέω, τι είναι? Διεκπεραιωτές είναι η περιφέρεια που λέγανε κάποτε ο κυβερνήτης και το κυβερνείο και το ένα και το άλλο και αποκεντρωμένοι. Μα εδώ λείπουν βασικές έννοιες από το δημόσιο διάλογο. Θέλουμε περιφερειακή ενσωμάτωση, που έλεγε και ο Φουκαράς ο Χαραλαμπίδης κάποτε και είχε προβλέψει ότι θα γίνουμε γερμανικό Λάντερ. Στο συνέδριο του Πασόκ το θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Θέλουμε να παραμείνει ο τόπος στην Ήπεθρο, στον τόπο του. Και ειδικά για την Κρήτη μιλάω. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή, που ανεβοκατεβάζουν τιμές, κλείνουν παραγωγούς. Ακούστε εδώ, λέει ο Θανάσης, ακούστε. Καλημέρα σας. Οι κριτικοί αγρότες, λέει, για παράδειγμα, γιατί δεν πουλούν τα προϊόντα τους κατευθείαν στους καταναλωτές και περνάνε από έξι χέρια. Ζούμε στο 60 που οι αγρότες δεν είχαν γνώση περί οικονομίας. Θα έπρεπε να το κάνουν μόνοι τους, όπως φίλοι μου το κάνουν στην ΕΜΕΑ. Μετά μιλάμε για πληθωρισμό. Έχουμε ευθύνες και εμείς, λέει. Θα σου πω κάτι. Και αυτό είναι και μία πρόταση. Και θέλω να τη βάλετε αυτή στην Κρήτη. Γιατί είστε ένας νομός που είναι αυτόνομος. Αυτόνομος. Εδώ και τώρα λαϊκά σούπερ μάρκετ. Ιδρύστε εδώ και τώρα λαϊκά σούπερ μάρκετ. Βρείτε κατευθείαν παραγωγούς, νοικιάστε χώρους και πουλήστε. Και καλέστε τον κόσμο. Θα δείτε τι θα γίνει. Εδώ και τώρα. Κάντε το αυτό. Ναι, δηλαδή σπάστε αυτή την αλυσίδα των εκμεταλλευτών σας, των εκμεταλλευτών μας. Σπάστε τη εδώ και τώρα. Ο Τάσος εδώ από τη Μεσσηνία λέει, δεν είχε όλοι, αλλά μικρό μέρος, καλή παραγωγή λαδιού. Έχουν κάνει κάποια συμφωνία, κάποιοι, όχι όλοι, με τα πυρηνεργεία και το μισό λάδι το πετάνε στον πυρήνα και μας κατακλέβουν και δεν μπορούμε να ανασάνουμε από τα πυρηνεργεία. Ζήτω η πράσινη ανάπτυξη και το λάδι είδος πολυτελείας. Τώρα εδώ γίνεται, θα γίνουν πολλά, παιδιά, θα γίνουν πολλά. Κύριε Σαχίνη, εγώ ρωτάω το εξής. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, μιλάει για πράσινη ανάπτυξη? Ναι ή όχι? Μάλιστα. Πώς επιτρέπει στην ανιψιά του, η οποία είναι μέσα στον κρατικό μηχανισμό και πάει και αγοράζει ένα δις διηλιστήριο, το μεγαλύτερο στην Ιταλία, γιατί δεν μπορεί να μπει στην αγορά της Ελλάδας? Τι είναι αυτό? Είναι καθαρή ενέργεια? Στα ίσα πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, επειδή είστε και περιβαλλοντολόγος και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, για ακούστε εδώ μια εξαιρετική παρατήρηση που μου στέλνει και μάλιστα και τη διεθνή ανακοίνωση του ΆΙΜΟ ο φίλος ο Νίκος. Μετά, λέει, τους καινούριους κανονισμούς, για ακούστε εδώ, για μικρότερη εκπομπή διοξιδίου του θείου από τα πλοία που εκτελούν υπερατλαντικά ταξίδια, παρατηρήθηκε μέσα σε διάστημα λίγων ετών άνοδος θερμοκρασίας των ωκεανών σε αντίθεση με αυτό που περίμεναν. Γιατί, λέει, επειδή τα μικροσωματίδια που παράγονταν από την καύση του μαζούτ δημιουργούσαν έφη που αντανακλούσαν τις ακτίνες του ήλιου και με αυτό τον τρόπο κρατούσαν θερμοκρασία των ωκεανών σε φυσιολογικά επίπεδα. Να λοιπόν, λέει, πώς η κλιματική μηχανική και η παρεμβάση του ανθρώπου για το καλό του κλίματος μάλλον τελικά το επιδεινώνουν. Κοιτάξτε, αυτό όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει το κλίμα σε τόσο μεγάλο μέγεθος. Mm. Ναι, μεν μπορεί να το επιδείνωσαν τοπικά. Αυτό εξαρτάται ουσιαστικά, για να γνωρίζουμε, από τους ωκεανούς. Δηλαδή είναι τα 4 ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ηλίου, τα οποία ουσιαστικά κάνουν fluctuation, δηλαδή κάνουν κάποιες αλαντώσεις. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κατά καιρούς αλλάζει το κλίμα. Και μάλιστα αυτό παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπου εκεί, τώρα ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι κυρίως αυτό γίνεται, η υπερθέρμανση γίνεται από τους ωκεανούς, το οποίο όμως λειτουργεί όπως είναι το φαινόμενο, είναι η αντίδραση λεσοτελία, δηλαδή είναι το φαινόμενο της Coca-Cola. Δηλαδή πρώτα έχεις υπερθέρμανση και μετά έχεις έκκληση διοξιδίου, εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή άμα την Coca-Cola την κουνήσετε, είναι ότι αποκτάνε μεγαλύτερη κινητική ενέργεια τα μόρια, ας πούμε, της Coca-Cola, θερμαίνονται και στην συνεχεία εκλείεται διοξείδιο του άνθρακα. Δεν γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή δεν
μπορεί το διοξείδιο του άνθρακα να δημιουργήσει υπερθέρμανση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Λύκο. Έτσι λοιπόν συμβαίνει. Μάλιστα. Κύριε Λύκο, επιστρέφουν στη στερεά Ελλάδα. Εδώ μου λέει κάποιος. Εδώ είναι να πέσουν, λέει, τα υπάρχοντα δικαστήρια από τα παλιότερα στη χώρα. Στη Λαμία, στις Καλωσίες είναι 5 χρόνια, φτιάχνουν καινούργια, αλλά δεν κάνουν τίποτα για τα υφιστάμενα. Άλλος μου λέει, ξέρετε, κύριε Λύκο, λέει, γιατί απ' την Εύβοια, αλλά σας ενδιαφέρει. Εδώ, λέει, δώσαν 260 εκατομμύρια για δρόμο 24 χιλιόμετρα στη Φτιώτιδα. Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει. Μην ξεχνάτε ότι είμαι περιφερειακός σύμβουλος, προέρχομαι από την Εύβοια, αλλά είμαι περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας. Άρα, ουσιαστικά λειτουργώ για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο, ξέρετε ποιο είναι, και θα το πω εδώ από την εκπομπή σας. Σε κάποια χρόνια, σε λίγα χρόνια, βλέπετε τι γίνεται με τους συμβολιογράφους. Το 80% των δικηγόρων θα έχουν χάσει τη δουλειά τους. Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι εσένα θα σου αποδίδεται δικαιοσύνη πώς. Μέσα από ένα ερωτηματολόγιο, μέσα από ένα checkpoint, μέσα από ένα εξελάκι. Θα ποσοτικοποιούν ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα σου αποδίδουν δικαιοσύνη. Άρα τι να τους κάνω εγώ τους δικηγόρους, τι να τους κάνω τους συμβολιογράφους, το καταλαβαίνετε. Εκεί πάμε. Άλλωστε, σύμφωνα με το Δούνο του τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ, θα χαθούν 300 εκατομμύρια. Μάλιστα, το 40% των θέσεων εργασίας, το είπε το Δέλτα Νιτάφ. Λέει εδώ κάποιος φίλος, είπε ο κύριος Λυκός, είναι και συνονόματος ο Βασίλης, ότι έχουμε υφαρπαγή γης. Μάλιστα λέει. Αλλά δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για τα περίφημα ελεύθερα βουνά ούκο λίγα στην πατρίδα μας, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο και από τον Εύρο μέχρι την Ήπειρο, και τα γεωπάρκα προστασίας. Ισχύουν αυτά τελικά ή είναι μούφαλοι? Δεν ισχύουν αυτά. Εδώ τώρα σας λέω, διαβάζω ας πούμε ότι υπάρχει μια καινούργια επένδυση για παράδειγμα στην Εύβοια που μπαίνει σε περιοχή Natura μέσα στη Δύρφη και έχει πάρει έγκριση από τη ΡΑΕ. Και πρέπει να παλέψουμε εμείς για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Μα τι είπα προηγουμένως, ουσιαστικά η υφαρπαγή που γίνεται σε αγροτικές εκτάσεις, κτηνοτροφικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και κυρίως δημόσιες εκτάσεις. Αλλά και ιδιωτικές να είναι, θα σε αναγκάσουν να το πουλήσεις. Διότι αν εγώ πάω και σου κάνω δίπλα ακριβώς στο οικόπεδό σου ένα βιομηχανικό πάρκο, δηλαδή για παράδειγμα μπαταρίες, να σου πω τόσο απλά, τι αξία θα έχει το οικόπεδό σου μετά? Άρα εσύ θα αναγκαστείς να το πουλήσεις, γιατί μετά θα είναι τελείως κουφάρι, δεν θα μπορείς να κερδίσεις τίποτα. Ή από την άλλη πλευρά, λόγω κλιματικής κρίσης έχουμε τις λεγόμενες μέγα πυρκαγιές, όπως το είπανε, mega fires. Άρα λοιπόν όταν θα έχουν καεί όλα γύρω-γύρω, τι αξία θα έχει η δική σου γη? Καμία. Καμία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ανερυθρίαστα μπαίνουν και σε περιοχές Natura. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μιλάει για προστασία βιοποικιλότητας, ουσιαστικά δεν αντιδρά. Μάλλον βάζει κάποια πρόστιμα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι σαν τα πρόστιμα που βάλανε σε κάποιους προμηθευτές στο σούπερ μάρκετ, που είναι το 0,1% του τζίρου τους. Δηλαδή δεν τους πειράζει και να πληρώσουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Όπως και οι Γερμανοί που βάζουν ας πούμε λιγνητικά εργοστάσια, τα ξανανοίγουν. Δεν τους πειράζει να πληρώσουν. Γιατί ουσιαστικά το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο που θα έχουν. Αυτό το πράγμα γίνεται. Οι φίλοι μου, αυτό... Ναι, ολοκληρώστε. Και αυτό τι θα γίνει δεν έχει να κάνει μόνο με τη γη. Έχει να κάνει και με ό,τι έχει από κάτω και ό,τι έχει από πάνω. Δηλαδή να σου πάρουν και το νερό. Περιμένετε και θα δείτε. Εδώ τώρα θέλω, η φίλη Αλεξάνδρα λέει, κύριε Λύκο, όλα αυτά τα ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω λίγο όμως, λέει, επειδή σας έχω ακούσει και στο παρελθόν, να σταθείτε στο θέμα του νερού, διότι η ΡΑΕ δεν είναι ΡΑΕ πια, είναι Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων. Είναι αποχέτευση, ίδρυυση, όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εδώ λέει, τι κατά τη γνώμη σας εξελίσσεται? Εδώ ουσιαστικά εξελίσσεται ό,τι έχει γίνει στο παράδειγμα τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, θα βγάλουν δικαιώματα ιδιοκτησίας νερού, τα οποία θα τα βάλουν στο χρηματιστήριο. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα σας πει κάποιος, αφού όλοι δεσμεύονται με κάθε τρόπο ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό? Καλά, θα μου πείτε και για άλλα. Θα βάλουν το λεγόμενο κώδικα νερού, όπως έγινε στη Χιλή. Δηλαδή, όπου κάθε σταγόνα νερού θα έχει ένα ιδιοκτήτη. Εσύ θα απαγορεύεται να μαζεύεις ακόμα και το βρόχινο νερό. Στέρνες, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα απαγορεύεται αυτό. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα ανήκει στη γη κάποιου.
Εκεί δηλαδή στη Χιλία, αν έχετε δει, έχουν διαχωρίσει το εντάξει, νερό. Στην Ελλάδα πώς θα γίνει αυτό? Στην Ελλάδα μιλάνε για ενιαία διαχείριση των υδάτων, που καλό είναι να υπάρχει ένας σχεδιασμός αναπεριφέρεια. Δεν είναι κακό αυτό. Περάσανε ένα νόμο, ο οποίος έγινε εν μέσω εκλογών, σύμφωνα με τον οποίο καταργούσαν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αν θυμάστε, και τα οποία τα περάσανε δίνοντας κάποιες αντιδημαρχίες για να δώσουν και 2-3 μισθουλάκους. Οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης ένα εξάμηνο βαίνουν προς κατάργηση, μάλιστα. Καταλάβατε. Αυτό τώρα πώς θα πάει μετά? Σου λέει, για να μπορέσω εγώ να κάνω καλύτερη διαχείριση του νερού, θα το δώσω σε μια ιδιωτική εταιρεία. Θα αυξήσω και λίγο το νερό, ώστε να έχει στάνταρτ κέρδη, όπως έγινε και με τη ΔΕΗ άλλωστε πριν πουληθεί. Αν θυμάστε τον κύριο Χατζηδάκη. Θα αυξήσω λοιπόν τα κέρδη και, και εν συνεχεία θα αρχίσω να σου κάνω διάφορα έργα. Όταν λοιπόν εγώ θα σου παίρνω τα έργα από τα ανάντη, προκειμένου να έχω αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες υδατοδεξαμενές, με το σύστημα της αντίστροφης αντιλησιοαποταμίευσης, σημαίνει ότι εγώ θα σου δίνω νερό με το σταγονόμετρο. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει νερό στην Αφρική? Στη Χιλή, στις νότιες περιοχές, αυτή τη στιγμή έχουν πει το νερό νεράκι. Έχει προκύψει, σας το έχω ξαναπεί, το κίνημα του υδροφεμινισμού. Γιατί πρέπει η γυναίκα να σηκώνεται 2 ώρα το βράδυ για να πλένει τα παιδιά της, να μαζεύει νερό προκειμένου να μαγειρίσει την άλλη μέρα και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορώ να δουλεύω άλλο. Δηλαδή δουλεύει το πρωί, αλλά και το βράδυ πρέπει να σηκώνεται προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το λίγο νερό που τους παίρνουν, που τους παρέχουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό όλο θα γίνει στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή ότι εμείς πρέπει να σώσουμε το πλατίνι, πρέπει να αποθηκεύσουμε το νερό, πρέπει να το εξοικονομήσουμε το νερό. Ναι, να το εξοικονομήσουμε το νερό. Αλλά δεν μας έχουν πει πώς γίνεται η μεταλλουργία των σπάνιων υγεών και πόσοι τόνοι καταναλώνονται εκεί πέρα νερού για να τις καθαρίσουμε. Πώς γίνεται η εξίχναση λιθίου, σας το έχω ξαναπεί εκεί πέρα. Σας το έχω ξαναπεί. Τι κάνουν, σου παίρνουν, προσέξτε τώρα, οι μεγάλες εταιρείες για να μπορέσουν να στηθούν, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα κέρδη τους, πλέον δεν έχουν κάτι άλλο να σου παράξουν. Δεν έχουν κάτι άλλο να σου δώσουν. Εντάξει, μιλάνε για υδρογόνο, ιδρύονται κάποιες εταιρείες, μπαίνουν στο χρηματιστήριο, έχουν κάποια κέρδη, το ίδιο γίνεται και με το διοξίδιο του άνθρακα. Δημιουργούν συνεχώς καινούργιες αγορές. Αλλά ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος? Τα φυσικά μονοπόλια. Αν σου πάρω εγώ το φυσικό μονοπόλιο, σημαίνει ότι εγώ έχω σίγουρο κέρδος. Και κυρίως έχω τον έλεγχο πάνω σου. Αν σου ελέγχω τροφή και νερό και βέβαια και ενέργεια, τι θα είσαι εσύ? Υποχείριο. Δεν θα μπορείς να αντιδράσεις. Άρα εγώ θα πάω την κοινωνία στις διαδικασίες και σε αυτές τις ιστορίες που θέλω. Γιατί έχουν αποφασίσει κάποιοι μεγάλοι στον πλανήτη, ισχυροί, ανίσχυροι, ότι εσύ πρώτον πρέπει να είσαι ελεγχόμενος. Δηλαδή δεν μιλάμε για δημοκρατίες τώρα, αυτό αφήστε το. Αυτό θα είναι όνειρο από τη λίγου κάποτε. Απλά θα ψηφίζεις με ένα κλικ και αυτό θα λέγεται δημοκρατία. Λοιπόν, άρα εγώ πρέπει να σε ελέγξω εσένα και ουσιαστικά για ποιο λόγο? Για να είμαι σίγουρος ότι εγώ θα μεγιστοποιώ τα κέρδη μου. Αλλά παράλληλα υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Ότι εγώ πρέπει να σου ελέγξω την αναπαραγωγή. Ξαναγυρίζεται εκεί. Βεβαίως. Αν σου ελέγξω την αναπαραγωγή, σημαίνει ότι εγώ με τους φυσικούς πόρους που έχω, θα μπορώ. Είναι μια μαλθουσιανή θεωρία αυτή. Ξαναγυρίζουμε στο μάλθο. Λοιπόν, θα μπορέσω να σε τρέφω. Και αφού εγώ θα έχω πάρει τη γη, γιατί ουσιαστικά εδώ είναι και ένα άλλο πράγμα, ότι πρέπει να καταστραφεί και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η μικρομεσαία παραγωγή. Γιατί αυτό σου δημιουργεί και μια ελευθερία. Και το κακό με την Ελλάδα είναι ότι το 85% της οικονομίας μας βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δείτε το νόμο που βγάλανε. Τους λένε κάνετε merging, ενωθείτε λέει. Που ουσιαστικά δεν είναι ενωθείτε, είναι ότι να πάει ο παραγωγός να γίνει υπάλληλος στο Lidl. Και στο κάθε Lidl, δεν έχω τίποτα με τα Lidl. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Σαχίνη, έχετε ξαναδεί χώρα όπου τα σούπερ μάρκετ ανήκουν στο σύλλογο, στον ΣΕΒ? Έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο μεταπράτης είναι βιομήχανος.
Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε βιομηχανία στην Ελλάδα. Λέει ο Νικόλας, εξαιρετική ιδέα του κυρίου Λύκου για λαϊκά σούπερ μάρκετ και σε συνεργασία με παραγωγούς. Καλή ιδέα. Όχι όμως φθηνή. Γιατί εδώ μπαίνει η τυποποίηση και αυτή κοστίζει πανάκριβα. Θα πρέπει λοιπόν όλη η αλυσίδα να περάσει σε λαϊκούς συνεταιρισμούς. Αλλά συνεταιρισμούς, όχι τον μπάχαλο των προηγούμενων δεκαετιών. Θυμηθείτε τι έγινε στα πρώτα χρόνια του Πασό. Όπου τρώγανε ουσιαστικά χρήματα. Μπορούσαν να στηθούν τότε. Αλλά νομίζω ότι και τώρα είναι η ώρα. Είναι οι συλλογικότητες που λέγαμε. Αν δεν αναβιώσουμε αυτές τις συλλογικότητες, δυστυχώς είμαστε χαμένοι. Θα πρέπει να πάμε όλοι οι υπάλληλοι σε ξένα σούπερ μάρκετ, σε ξένες υπεραγορές. Ή κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη, που δεν έχει, δεν το έχω ακούσει από κανένα άλλο κόμμα. Όταν μπαίνετε μέσα στο κινητό σας, ουσιαστικά σας παίρνουν κάποια δεδομένα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ανάλογα με το τι επιλέγετε κλπ. Βεβαίως. Δεν έχει μιλήσει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή για το πώς γίνεται το εμπόριο αυτού των δεδομένων και αν θα πρέπει ο παραγωγός, δηλαδή εσείς, να πληρώνεστε. Γιατί... Δηλαδή όταν εσείς εκχωρείτε δεδομένα, δεν γιατί πρέπει να πληρώνεστε. Γιατί πείτε μου, θα σας πω κάτι απλοϊκό, μιας και το θίξατε. Όλες αυτές οι δικτυακές και τηλεφωνικές απάτες, το αυτοκίνητό σου με τον τάδε αριθμό κυκλοφορίας με τράκαρε και που πέφτουν θύματα ιδίως ηλικιωμένοι, από πού έχουν πρόσβαση τα δεδομένα αυτοί οι απατεώνες? Αλήθεια, από πού? Δεν το βλέπετε? Εσείς μπορείτε να μπείτε μέσα και να επιλέξετε, μα είναι τα Google Ads και όλα αυτά και ουσιαστικά σας αντλούνε, κάνουν ένα phishing νόμιμο βέβαια δεδομένων, αλλά κανένας δεν έχει μιλήσει για να μπουν κανόνες σε αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, εσύ ρε φίλε, πώς μπαίνεις και βλέπεις τα δεδομένα μου και ουσιαστικά τα επεξεργάζεσαι, άρα μπορεί να κατασκευάσεις ένα προϊόν που να πουλάει καλύτερα κτλ. Και εφόσον μου παίρνεις τα δικά μου data, τα δικά μου δεδομένα, γιατί δεν με πληρώνεις? Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Δεν το έχει βάλει κανένα. Είναι ένα ζήτημα νέας τεχνολογίας. Δηλαδή, εγώ πώς εκμεταλλεύομαι τα δεδομένα σου? Το καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Φτάσαμε. Δεν σε πληρώνω. Αυτό είναι. Βλέπετε, μπαίνετε κάπου και ψάχνετε, ας πούμε, για να αγοράσετε μια καρέκλα. Και ξαφνικά ψάχνετε ένα ιστότοπο και σας έρχονται καρέκλες, ας πούμε, στο κεφάλι. Δεξιά-αριστερά βγαίνουν μαγαζιά με καρέκλες. Και στο μεταξύ μου λέει ο Αντώνης εδώ, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ κάνει λόγο για κατάργηση ή περιστολή της δημοκρατίας, για πλήρη έλεγχο του διαδικτύου και για μια ανάγκη παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ωραίος κόσμος, μου λέει. Προσέξτε τι γίνεται. Η δημοκρατία πια, όπως εξηφαίνεται το όλο σύστημα, πρώτον είναι ακριβή. Δηλαδή πρέπει να διατηρείς υπαλλήλους. Και πρέπει να διατηρείς υπαλλήλους οι οποίοι να είναι και ανεξάρτητοι. Άρα να τους πληρώνεις καλά. Σου δημιουργεί διάφορες διαδικασίες. Δηλαδή fast track. Μια γραφειοκρατία, δεν γίνονται τα έργα άμεσα. Και έτσι επινοήθηκε η λεγόμενη fast track επένδυση. Δηλαδή, τι σημαίνει fast track? Σημαίνει ότι εγώ δεν κάνω έλεγχο. Αν πάτε τώρα στα δασταρχεία, ας πούμε, όπου τι κάνουνε, ας πούμε ένα παράδειγμα, όταν μπαίνουν ανεμογεννήτριες, όπου ουσιαστικά λένε, εντάξει, να δώσω και μια γνωμοδότηση στο δασαρχείο, αλλά προσέξτε, γνωμοδότηση, όχι απαγορευτικό ή όχι, θεωρεί ότι αν σε 30 μέρες εσύ δεν έχεις απαντήσει, είναι ναι. Ενώ το φυσιολογικό κάποτε ήταν όχι. Αλλά έχουν αφήσει ένα υπάλληλο εκεί με εντεντάνες φακέλους από πάνω και σου λέει κάντα μόνος. Δεν προλαβαίνεις, άρα είναι ναι. Καταλαβαίνετε το έργο, η δημοκρατία είναι κάτι που τους ενοχλεί πια. Γιατί η δημοκρατία έχει τον έλεγχο, έχει τη λογοδοσία. Δεν θέλουν λοιπόν τη δημοκρατία, είναι ένα ακριβό πολίτευμα. Θέλουν fast track διαδικασίες. Θέλω εδώ, δηλαδή αυτός που κερδίζει την κυβέρνηση θα παίρνει όλα. Παίρνω και αυτό, παίρνω και το άλλο, παίρνω και το παράλληλο και παίρνω και το παράλληλο. Και άντε ο φουκαράς που είναι αντιπολίτευση να μπορέσει να σηκώσει κεφάλι. Όταν του έχει πάρει τα μέσα μας, είδατε τώρα, ξαναδώσανε τα μέσα μαζική, τα κεντρικά βέβαια, χρηματοδότηση. Ξαναδώσανε πάλι χρηματοδότηση. 2 εκατομμύρια ο ένας, άλλα 2,3 ο άλλος, 890.000 ευρώ ο άλλος. Πώς θα μπορέσει λοιπόν να σηκώσει κεφάλι αυτό το πράγμα? Βασίλης Λύκος. Φτάνουμε στο τέλος, κύριε Λύκο, θα βγούμε εκτός χρόνου. Λέει ο φίλος ο Ηλίας, καλά τα λέει και καλά τα πράττει ο κύριος Λύκος. Έτσι λέει και μια παλιά αγροτική παροιμία, λέει. Ο Λύκος έχει το σβέρκο του χοντρό γιατί κάνει τις δουλειές αμοναχός του και ας τον περνάει για συνωμοσιολόγο.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ θα δείτε ως τον ούπο ότι θα αρχίσουμε να μιλάμε σε κάποια χρόνια αν ουσιαστικά τα ρομπότς είναι νέο είδος. Θυμηθείτε αυτή την κουβέντα. Τι νέο είδος, νέο είδος στις... Νέο φύλο. Θα το δείτε αυτό. Γιατί ήδη έχει ξεκινήσει από την Αμερική μια καινούργια έννοια που λέγεται species. Δηλαδή εγωιστής, ας πούμε. Δηλαδή ότι είσαι, ας πούμε, είσαι πολύ εγωιστής, γιατί σκέφτεσαι μόνο για το δικό σου φύλο, ενώ μπορεί να υπάρχουν και άλλα φύλλα. Προκειμένου ουσιαστικά να δεχθείς αυτόν τον παγκόσμιο ανώτερο υπολογιστή. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λυκό. Καλημέρα. Από την Παύλιανη μου στέλνουν να δείτε, λέει, το θέμα του υδροελεκτρικού σε λάθος σημείο. Θα καταστραφεί η περιοχή ήδη. Και το φυσικό το πάρκο. Το ξέρω και θα την επισκεφτώ σύντομα, να ξέρετε. Δεν θα επιτρέψουμε να τους πάρουν τα νερά από τα Ανάντη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ίδιο υπάρχει και στην Βρετανία. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Λυκό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ιδιαίτερη συνέντευξη. Να είστε καλά και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές.